Η ανάπτυξη συνηθιών είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και θα μιλάω όλο και περισσότερο γι' αυτό στο μέλλον. Λένε ότι πρώτα εμείς χτίζουμε τις συνήθειές μας και μετά οι συνήθειές μας χτίζουν τη ζωή μας. Οι συνήθειες που έχουμε αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται μόνες τους, δηλαδή είναι από πράγματα που είτε μας έχουν μάθει είτε αυτό που μας βγαίνει τέλο πάντων φυσικά, είτε μπορούμε να τις αναπτύξουμε επιλέγοντας σοφά ποιε συνήθειες μας εξυπηρετούν. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου 10 εξαιρετικέ συνήθειε που πρέπει να αναπτύξει. Δεν πρέπει, έτσι το λέω, αυτή τη χρονιά. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Αγαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Πριν πω στι 10 συνήθειε, αν το να ξεκινά και να σταματά μία συνήθεια είναι κάτι που σου συμβαίνει συχνά, ή αν αναβάλει συνεχώ πράγματα που ξέρει ότι χρειάζεται να κάνει και θέλει να κάνει, τότε μπορώ να σε βοηθήσω. Κλείσε μία συνεδρία coaching μαζί μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετος free και θα μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτά που σε σταματάνε. Ποια είναι τα πράγματα που σε παρακινούν, και θα βάλουμε ένα πλάνο για να μπορέσει να αναπτύξει την αυτοπιθαρχία σου, την αποδοτικότητά σου και τη συνέπειά σου. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετος free για να κάνουμε μια 30 λεπτή δωρεάν συνεδρία και να σου εξηγήσω επίση πώ μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Η πρώτη συνήθεια που πρέπει να αναπτύξει είναι να ξυπνά νωρί το πρωί. Το πρωινό ξύπνημα μπορεί να σου δώσει περισσότερο χρόνο για να προγραμματίσει την ημέρα σου, να γυμναστεί και να φας ένα υγιεινό πρωινό, άντρος πρωινό. Σε βοηθάει επίση να είσαι πιο παραγωγικό και να μπορεί να πετύχει του στόχου σου. Ξεκίνα βάζοντα το ξυμητήρι σου 30 λεπτά νωρίτερα και αξιοποίησε αυτόν τον έξτρα χρόνο για να κάνει άσκηση, να διαβάζει ένα βιβλίο ή να οργανώσει την ημέρα σου καλύτερα. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που θα μιλήσω για το να ξυπνά πιο νωρί, όλο και κάποιο θα αφήσει ένα σχόλιο ή θα μου στείλει ένα μήνυμα ναι, αλλά αν έχει τρία παιδιά και κάνει δύο δουλειέ, δεν γίνεται να ξυπνά νωρί. Ή εγώ πηγαίνω στη δουλειά στι 5 και ξυπνάω από τι 4, πόσο πιο νωρί να ξυπνάω. Ναι, καταλαβαίνω, αν το πρωινό ξύπνημα δεν είναι η προτεραιότητά σου, τότε είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Έχει δίκιο. Η δεύτερη συνήθεια είναι να πίνει περισσότερο νερό. Η κατανάλωση αρκετού νερού μπορεί να σε βοηθήσει να παραμείνει επαρκώ ενυδατωμένο, να διατηρήσει υγιέ δέρμα και να βοηθήσει την πέψη σου. Βεβαιώσει ότι πίνει τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Η ιδανική ποσότητα είναι 30 με 40 ml ανά κιλό σωματικού βάρους. Οπότε αν είσαι 70 κιλά, τότε χρειάζεσαι μεταξύ 2,1 και 2,8 λίτρα. Έχει ένα μπουκάλι νερό μαζί σου καθ' τη διάρκεια της ημέρας ή βάλει επενθυμίσεις στο τηλέφωνο σου για να πίνεις ένα ποτήρι σε τακτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα ανά μία ώρα. Η τρίτη συνήθεια, ναι, όπως το περίμενε, είναι ο διαλογισμός. Τώρα, πριν αρχίσεις να μου λες «Μα γιατί όχι προσευχή», θα σου πω ότι αν θε να κάνει προσευχή, κάνε προσευχή. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για πράγματα που κάνω ο ίδιο. Ο διαλογισμό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχου και του στρε και στη βελτίωση τη συνολική σου ευεξία και συγκέντρωση. Μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντα εφαρμογέ καθοδηγούμενου διαλογισμού, όπω το Headspace ή το Calm, και αύξηση σταδιακά το χρόνο που αφιερώνει κάθε μέρα. Εγώ προσωπικά κάνω 10 λεπτά συνήθω κάθε μέρα με το που ανοίξω τα μάτια Κάθομαι και χρησιμοποιώ την εφαρμογή Headspace. Η τέταρτη συνήθεια είναι η τακτική άσκηση. Βρες ένα πρόγραμμα άσκηση που στηριάζει είτε πρόκειται για τρέξιμο, γιόγκα ή βάρη και μείνε πιστό σε αυτό. Θα μπορούσε επίση να δοκιμάσει να ενσωματώσει περισσότερη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινή σου ρουτίνα όπω το να πηγαίνει από τι σκάλε αντί με το σανσέρ. Πριν πολλά πολλά χρόνια, είχα ακούσει από μία επιστήμονα γιατρό να λέει ότι αν είναι να πα δύο-τρει ορόφου, και δεν έχει μαζί σου αποσκευέ ή δεν κουβαλά βαριά πράγματα, τότε πήγαινε πάντα από τι κάλε. Και είναι κάτι που το κάνω εδώ και 20 χρόνια. Προσπάθησε να ασκήσει τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα, 2 με 3 φορέ την εβδομάδα, ή μπορεις να κάνει 10 με 15 λεπτά την ημέρα, 5-6 φορέ την εβδομάδα. Η πέμπτη συνήθεια είναι το διάβασμα. Το διάβασμα μπορεί να σε βοηθήσει να μάθει νέα πράγματα, να ψυχαγωγηθεί, αν είναι ένα καλό μυθιστόρημα, να μειώσει το άγχο, να βελτιώσει τη μνήμη σου και να εμπλουτίσει τον εσωτερικό σου κόσμο. Φρόντισε να διαβάζει τουλάχιστον 10 σελίδε την ημέρα. Φτιάξε μια λίστα με βιβλία που θα ήθελε να διαβάζει, είτε από προτάσει φίλων, είτε από κάποιο βίντεο δικό μου ενδεχομένω, είτε από κάποια σύσταση βιβλίου που υπάρχει μέσα σε ένα βιβλίο που ήδη διαβάζει. Διάλεξε ένα και ξεκίνησε να αφιερώνει λίγο χρόνο καθημερινά. Θα μπορούσε επίση να μπει σε μια λέσχη βιβλίου, αν υπάρχει κάπου στην περιοχή σου, όπου θα μπορεί να συζητά πράγματα σχετικά με βιβλία που διαβάζει, αλλά και να έχει και ένα επιπλέον κίνητρο. Προσωπικά έχω κάρτα από τη βιβλιοθήκη που έχουμε εδώ στο κλικ, δανειστική βιβλιοθήκη, και το κόστο των βιβλίων εκεί είναι 0. Και το κόστο τη κάρτα είναι επίση 0. Τώρα, μόλι τελείωσα την ανάγνωση του βιβλίου Συντροφικότητα και Αυτονομία του Γιώργου Πιντέρη, και σήμερα θα πάω στη βιβλιοθήκη να δανειστώ ένα καινούργιο βιβλίο. Και δεν θα μπορούσα να παραλείψω να σου πω: Διαβάσει το βιβλίο μου, Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, στείλε μου ένα μήνυμα ή στο .gr, book για να το βρει. Η έκτη συνήθεια είναι η υγιεινή διατροφή. Η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσει ένα υγιέ βάρο, να βελτιώσει τα επίπεδα ενέργειά σου και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Βεβαιώσε ότι τρώ πολλά φρούτα, λαχανικά και άπαχε πρωτενε. Σχεδίασε τα γεύματά σου από πριν, σκέψου τι θα φά όλη την εβδομάδα και φρόντισε τα γεύματα αυτά να περιλαμβάνουν σαλάτε και πρωτενε. Θα μπορούσε επίση να δοκιμάσει και την προετοιμασία γευμάτων, το λεγόμενο meal prep. Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν με έχει βολέψει, αλλά είναι άνθρωποι που το κάνουν και υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που δείχνουν ακριβώ πώ να κάνει το λεγόμενο meal prep. Σημείωση: προφανώ δεν είμαι διατροφολόγο ή διατολόγο, μιλάω πάντα από την προσωπική μου εμπειρία. Επίση, κάτι άλλο που κάνω σε σχέση με τη διατροφή είναι ότι όποτε έχω μπροστά μου μια περίοδο που είναι αρκετά απαιτητική από θέμα δουλειά ή από άλλε υποχρεώσει που μπορώ να έχω, αυτό που κάνω είναι να βελτιώνω αισθητά τη διατροφή μου γιατί είναι ένα πολύ καλό καύσιμο για να μπορώ να αντέχω και να βγάζω την ημέρα μου πολύ καλύτερα χωρί το σώμα μου να απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια για να χωνέψει. Η έβδομη συνήθεια είναι η συνήθεια του να προγραμματίζεις την ημέρα σου. Όταν προγραμματίζει την ημέρα σου, μπορεί να είσαι πιο οργανωμένο, ιεραρχεί τι εργασίε σου και είσαι πιο παραγωγικό. Οπότε, στο τέλο τη ημέρα, φτιάξε μία λίστα με τι εργασίε που έχει να κάνει την επόμενη μέρα ή κάντο κάθε πρωί για τι εργασίε εκείνη τη ημέρα και ξεκινά να δουλεύει από τη λίστα που έχει κάνει. Θα μπορούσε επίση να χρησιμοποιήσει την τεχνική Pomodoro, η οποία περιλαμβάνει το σπάσιμο τη εργασία σου σε διαστήματα των 25 λεπτών, με μικρά διαλύματα ενδιάμεσα. Η όγδοη συνήθεια είναι να περνά χρόνο με την οικογένειά σου και του φίλου σου. Το να περνά χρόνο με του αγαπημένου σου μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σου, την ψυχική σου υγεία και να σε βοηθήσει να χτίσει σημαντικέ αναμνήσει. Παίρνα συνειδητά χρόνο με του αγαπημένου σου ανθρώπου είτε πρόκειται για μία έξοδο για φαγητό, είτε πρόκειται για επιτραπέζια ή ακόμα και μία βόλτα ή μία πεζοπορία. Η ένατη συνήθεια είναι η συνήθεια του να μαθαίνει νέε δεξιότητε. Η εκμάθηση νέων πραγμάτων μπορεί να κρατήσει το μυαλό σου ενεργό, να βελτιώσει τι ικανότητέ σου στην επίλυση προβλημάτων και να ενισχύσει τη δημιουργικότητά σου. Παρακολούθησε ένα μάθημα online ή μάθε μία νέα γλώσσα ή ακόμα και το να μάθει να κάνει ζογκλερικά. Κάτι που έμαθα να κάνω πέρυσι το καλοκαίρι. Οπότε, όρισε μία δεξιότητα που θέλει να αποκτήσει και βρε βίντεο, μαθήματα ή ανθρώπου που μπορούν να σε βοηθήσουν να τη μάθει. Η δέκατη συνήθεια είναι η συνήθεια του να κρατά ημερολόγιο. Αφιέρωσε 5 ή 10 λεπτά στο τέλο τη ημέρα, λίγο πριν φύγει από το γραφείο ή το πρωί, όποτε σε βολεύει, και γράψε στο ημερολόγιο σου τι έκανε σήμερα, τι σκέφτηκε, πώ ένιωσε, ποιον συνάντησε, τι σε έκανε να χαρεί, τι σε ζόρισε, θα μπορούσε επίση να δοκιμάσει να εξασκηθεί την ευγνωμοσύνη γράφοντα μερικά πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων κάθε μέρα. Το να γράφει το ημερολόγιο μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσει τομεί βελτίωση, να γιορτάσει τι επιτυχίε σου και να ζει με περισσότερη επίγνωση στο παρόν. Αυτέ λοιπόν ήταν 10 εξαιρετικέ δεξιότητε που πρέπει, δεν πρέπει έτσι το λέω, να υιοθετήσει αυτή τη χρονιά. Να θυμάσαι ότι το χτίσιμο συνηθιών απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Επίση, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Γράψε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ποια συνήθεια θα υιοθετήσει πρώτοι εσύ. Αν θέλει να σε βοηθήσω να αποκτήσει τι συνήθειε που θα σε οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων σου και στο να ξεπεράσει την αναβλητικότητα, ζητά να κάνουμε μια συνεδρία coaching μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο free. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.